Μεταξύ της Πετρολίνα ΑΕ και της Καπάτσης Ομόνια έχουμε κοντά μας τον βοηθό προπονητή της Ομόνιας, τον κύριο Σάβα Νικολάου. Καλησπέρα. Καλησπέρα μας. Λοιπόν, ένα δύσκολο παιχνίδι σίγουρα σήμερα. Τι περιμένετε να δείτε από αυτό? Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά, σωστά, να ακολουθήσουμε το πλάνο, την τακτική που έχουμε ετοιμαστεί και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι. Πιστεύετε ότι η κούραση της ΑΕΚ αλλά και κάποιες απουσίες σημαντικές που έχει θα είναι υπέρ σας? Υπέρ μας. Η ΑΕΚ έχει το ρόστερ, έχει βάθος το ρόστερ της, έχει έμπειρους παίχτες. Έδειξε ότι μπορεί να επεξέλθει στο προηγούμενο παιχνίδι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ξεκουράσει. Ναι, υπάρχει κουράση στην ΑΕΚ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Και αν μπορούμε να πάρουμε κάτι από αυτό. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον βοηθό προπονητή της Ομόνιας. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον αντίστοιχο βοηθό προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ για να μας πει και αυτό στην άποψή του για το σημερινό παιχνίδι. Έχουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Η κυνηγή ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επινόησε το μέλλον σου. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive Aftershave Balsam. 0% ενόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη, τον βοηθό προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά και ελπίζουμε να το πούμε για πολύ καιρό ακόμα αυτά. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύσκολο παιχνίδι σήμερα όσον αφορά τις απουσίες και την κούραση. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Ομόνια είναι πολύ επιθετική ομάδα, πολύ επικίνδυνη ομάδα. Συν μαζί και κάποιες απουσίες που έχουμε εμείς. Είναι κάποια από αυτά τα παιχνίδια που λέμε παγίδες. Η Ομόνια μαζί με την Ένωση, είδαμε σήμερα πριν λίγο η Ένωση πώς κόντραρε το μάτσο του ΑΠΟΕΛ, είναι ομάδες που μπορούν να σκόνουν τη ζημιά. Θέλει μεγάλη συγκέντρωση, θέλει μαχητικότητα μεγάλη, θέλει να παίξεις και τα παιδιά που θα παίξουν σήμερα να παίξουν και για τα παιδιά που λείπουν, για τις απουσίες μας. Και αν είμαστε σοβαροί 40 λεπτά, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Σίγουρα είναι και μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν και κάποιοι παίκτες που πήραν παραπάνω χρόνο. Ναι, δυστυχώς λόγω απουσιών. Επειδή είχαμε μικρή και άλλο το ρόστερ, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μακάρι να ήμασταν όλοι, να μπορούσαμε να διαχειριστούμε δηλαδή το χρόνο των παιχτών μας. Επειδή έχουμε και απουσίες, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Ελπίζω τα παιδιά που θα συμμετέχουν σήμερα στον αγώνα να κάνουν την υπερπροσπάθεια και να κερδίσουμε το μάτς. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και για το σημερινό αγώνα, αλλά και για τον ευρωπαϊκό. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από τον βοηθό προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ. Σε λίγο θα επιστρέψουμε κοντά σας για την έναρξη του παιχνιδιού. Μέχρι τότε μείνετε κοντά συνδεδεμένοι στο alphasports.tv.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο Λάρνακα για το παιχνίδι μεταξύ της Πετρολίνα ΑΕΚ και της Καπάτσος Ομόνιας. Το τρίτο παιχνίδι της αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α στην πρώτη κατηγορία. Είναι η 11η αγωνιστική. Έχουν ήδη διεξαχθεί τα δύο παιχνίδια. Το ένα που είδαμε χτες, την επικράτηση του Κεραυνού επί της ΕΘΑ με 87-73. Και το σημερινό, το οποίο ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε στην Αυγόρου με 79-72 της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Ένα παιχνίδι που δεν πήγε παραλίγο να είχαμε την έκπληξη, με την Ένωση να είναι αρκετά απειλητική. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής, όπως έχει διαμορφωθεί, στην κορυφή ο Κεραυνός με 20 βαθμούς, φυσικά έχει ένα αγώνα περισσότερο. Ακολουθεί η Πετρολίνα ΑΕΚ που αγωνίζεται τώρα, σήμερα, κοντρά στην Ομόνια και πρέπει να κερδίσει για να την φτάσει στην πρώτη θέση, να φτάσει ο Κεραυνός στην πρώτη θέση. Τρίτος ο ΑΠΟΕΛ με 18 μαζί με την ΕΘΑ πλέον. Ακολουθεί ο Απόλλων με 17, ο Απόλλων όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα γίνει αύριο μεταξύ του στη Λεμεσό απέναντι στην Αναγέννηση Γερμασόγιας. Στην έκτη θέση είναι η Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 14 βαθμούς. Πρώτη τελευταία η Καβάτσος Ομόνια με 11 και τελευταία η Αναγέννηση Γερμασόγιας με 8 βαθμούς. Ένα παιχνίδι σήμερα με την Ομόνια να έχει αρκετές, με την Πετρολίνα ΑΕΚ να έχει αρκετές απουσίες βασικών παιχτών, όπως είναι ο Μπρέζετς, ο οποίος τον είδαμε θα μείνει για ένα μήνα εκτός παρκέ, εκτός αγωνιστικών χώρων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από την μπασκέτα για να εμψυχώσει την ομάδα του, να δώσει δύναμη. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι καταπονημένοι από την ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, την ξέφρενη αυτή την ευρωπαϊκή πορεία με τις συνεχόμενες νίκες, τρεις συνεχόμενες νίκες εντός έδρας, την οποία την έχουν φέρει στην πρώτη θέση του ομίλου για το FIBA Europe Cup και διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κάτι που, εάν θα γίνει, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για την ΑΕΚ όσο και για την Κύπρο. Όπως μας έχουν πει επανελειμμένος ο κύριος Δημήτρης Κουγκούρης, ο βοηθός προπονητή της ΑΕΚ, αλλά και ο Λίνος Γαβρίλ, ο προπονητής. Οι νίκες της ΑΕΚ είναι νίκες όλης της Κύπρου και επίσης έχουν μεγαλύτερη σημασία για το σκοπό, για τον λόγο ότι έχουν πολλούς Κύπριους παίκτες μέσα στην ομάδα. Κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν σε άλλες επιτυχίες παρόμοιες ομάδων. Να πούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων πριν περάσουμε σε διαφημίσεις. Η ΑΕΚ λοιπόν με δηλωμένους, να δούμε πόσοι θα παίξουν από αυτούς. Είναι ο Παλάλας, ο Λεοντίου, ο Μπράουν, ο Μπρέζετς, ο οποίος σίγουρα θα παίξει. Ο Κιλάρας, ο Μακφάντεν, ο Σιλιανού, ο Ρούντι, ο Μωτίτης, ο Τρισόκας, ο Μπόουμαν και ο Παντελή. Από πλευράς Ομόνιας, Κυριάκου, Γεωργίου, Παπακώστας, Γαβρίλ, Μάνικατ, Βότσον, Ρόμπινσον, Καραγιάννης, Νουακόνη, Πολυκάρπου και Τζαμάρ. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για την έναρξη του παιχνιδιού. Ψάχνουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Η κυνηγή ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Επινόησε το μέλλον σου. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive Aftershave Balsam. 0% ινόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος, Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα. Επιστροφή στην Λάρνακα για το παιχνίδι της Πετρολίνα ΑΕΚ απέναντι στην Καπάτσης Ομόνια. Ένα παιχνίδι που σας φέρνει κοντά σας ο alphasports.tv, η μοναδική διαδικτυακή τηλεόραση, αθλητική τηλεόραση της Κύπρου, που καλύπτει τα περισσότερα παιχνίδια του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Καλαθόσφαιρα στην πρώτη κατηγορία και πολλά ακόμα αθλήματα μπορείτε να απολαύσετε από τη σελίδα μας. Δύο ομάδες μπαίνουν στο παρκέ σιγά σιγά, οι παίκτες της Ομόνιας με τον Τζαμάρ, τον Μπράουν, τον Μάνιγκατ, τον Ρόμπινσον και τον Νουακόνι. Νουακόνι ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στα δύο τελευταία παιχνίδια. Παντελή, Μακφάντεν, Τρισόκας, Μπόουμαν. Να δούμε ποιος θα είναι ο πέμπτος. Ο Μπράουν φυσικά. Είναι η πεντάδα της ΑΕΚ. Καθιορισμένες χειραψίες μεταξύ παιχτών, προπονητών, διαιτητών και λοιπόν που βρίσκονται στο παρκέ. Και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο τζάμπολ του παιχνιδιού. Νουακόνι και Τρισόκας λογικά. Νουακόνι, ο οποίος, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στα τελευταία παιχνίδια, κάνοντας δύο συνεχόμενα double-double. Και η πρώτη επίδεση είναι στην ΑΕΚ, με τον Παντελή να γίνεται ο πρώτος αποδέκτης της μπάλας. Γρήγορες εναλλαγές σε ζώνη άμυνα της Ομόνιας. Παντελή θα κάνει τον drive, κλείστηκε εκεί στο Τρισόκα με τη λήξη του χρόνου. Δεν μετράει το καλάθι. Με τη λήξη του χρόνου τελικά η μπάλα έμεινε στα χέρια του Τρισόκα. Και ο Μπράουν με τον Νουακόνι είναι οι εκφραστές της πρώτης επίδεσης για την Ομόνια. Ρόμπινσον, Μάνιγκατ, Νουακόνι, πλεράκι με τα βήματα εκεί. Ρόμπινσον τελικά θα πάρει φάουλ από τον Παντελή. Θα πάει στην κρέμη των βολών ο Ρόμπινσον. Εύστοχος στην πρώτη, το πρώτο καλάθι του, ο πρώτος πόντος του παιχνιδιού. 1-0 μπροστά η Ομόνια. Και τώρα 2-0 με τις δύο εύστοχες βολές του Ρόμπινσον. Ο Μπράουν με τον Μακφάντεν και τώρα Παντελή. Ξανά σε ζώνη η άμυνα της Ομόνιας. Πρώτα απέναντι στο Μακφάντεν, ο οποίος ήταν εξεμαρκάρης τώρα για τρεις και ευστοχή. Πρώτο τρίποδο του παιχνιδιού από τον Μακφάντεν. 3-2 μπροστά η Πετρολίνα ΑΕΚ. Νουακόνι με τον Μάνιγκατ και τώρα ο Βότσον θα σουτάρει για τρεις, αλλά άστοχα ο Τζαμάρ.
Και εδώ ο Μπράουν θα πάρει φάουλ από τον Τζαμάρ. Μετά το άστοχο σου του. Τελικά πάνω στον Μάνιγκατ χρεώθηκε. Το νούμερο 12. Βλέπουμε και τον Λίνο Γαβρίλ να δίνει τις οδηγίες του. Άστοχος ο Μπράουν στην πρώτη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη. 4-2. Ο Βότσον. Δύσκολη πάσα προς τον Ρόμπισον. Τελικά αυτός το προλάβει. Τζαμάρ παίρνει το σκριν από τον Ρόμπισον. Νοακόνι. Έχει μπροστά του το Μακφάντεν. Μάνικα 13. Ευστόχος. 5-4 μπροστά η Ομόνια. Βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Τον είδαμε για λίγο. Τον σκόρερ της ΑΕΚ στο τρίποντο αυτό. Μπράουν. Θα σουτάρει για 3. Άστοχος. Μάγια το ριμπάν τελικά ο Μακφάντεν. Τρίπος εκεί, πήρε την μπάλα. Αστόκης όμως. Και η μπάλα θα καταλήξει σε από αυτή τον περιπετειώδη τρόπο στον Τζαμάρ, ο οποίος κατέβασε την μπάλα. Νουακόνι χαμηλά, έχει δύο παίκτες μπροστά, τελικά θα κάνει βήματα. Είχε δύο παίκτες μπροστά του, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και μπερδεύτηκε. Κάνοντας βήματα, το πρώτο λάθος. Βλέπουμε τους δύο προπονητές που συζητούν μεταξύ τους σε πρώτο πλάνο. Εδώ ο Μπόουμαν βάζει ένα δύσκολο γαλάθι, δίνοντας μια ωραία καμπύλη στη μπάλα. Αυτή με ταμπλό κατέληξε στο καλάθι της Ομόνιας, 6-5. 7-13 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ρόμπισον εδώ παραλίγο να χάσει την μπάλα, τελικά κάνει λάθος πάσα. Λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε στον Τζαμάρ. Αυτή πέρασε εκτός. Παντελή επαναφέρει με τον Μπράουν, βλέπουμε ξανά τους δύο προπονητές. Μακφάντεν. Παντελή και Μπράουν. Έχει το Μάνιγκατ μπροστά του. Θα δώσει απέναντι στο Μακφάντεν. Αυτό στον Παντελή, ο οποίος κατέβηκε στο low post. Μπράουν μπερδεύεται εκεί με το πόδι. Τελικά θα κόψει ο Μάνιγκατ. 6-5 μπροστά η ομάδα της Λάρνακας. Μπόουμαν κάνει το drive. Σταμάτησε όμως μπροστά στον Νουακόνι. Και θα βγάλει έξω στον Μπράουν. Έχουν απομείνει 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΑΕΚ. Παντελή για 3. Είναι καλό το σούτ του. Ο Τζαμάρ πήρε το rebound και έχει δώσει φάουλ πάνω στον Τζαμάρ, ο διαιτητής. Στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση για το rebound. Παναφέρει ο Μακφάντεν. Στον Μπράουν. Παντελή. Στον Μπόουμαν, ο οποίος έμεινε αμαρκάριστος εκεί, όμως το σούτ του ήταν άστοχο. Ο Ρόμπισον πήρε το rebound και ο Βότσον ξεκινάει μια νέα επίθεση για την ομάδα της Ομόνιας. Βρίσκεται πίσω στο σκορ με 6-5. Βότσον έχει μπροστά τον Τρισόκα τώρα μετά από αυτές τις εναλλαγές που γίνανε. Για 3 ο Μάνικατ, ευστοχή. 8-6 μπροστά η ομάδα της Ομόνιας. Με το δεύτερο τρίποντο του Μάνικατ, θα είναι τους 6 πόντους. Και εδώ ο Μπράουν με τον Παντελή προσπαθεί να βρει τον Τρισόκα. Είναι κλεισμένος καλά. Η ζώνη 2-3 της Ομόνιας. Μπόουμαν εκεί, φάουλ από τον Τζαμάρ. Όχι, ο Νουακόν είναι. Χαμηλά. Υπάρχουν βολές, όπως έδειξε πολύ χαρακτηριστικά ο διαιτητής. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Πρώτο φάουλ του Νουακόνι. Μα
Μακφάντεν και Παντελή, τώρα ο Μπόουμαν χαμηλά, ξανά στον Παντελή. Μακφάντεν, ο χρόνος τελείωσε. Τη λήξη όμως κατάφερε, έκανε το σουτ. Δεν ευστόχησε, ο Ρόμπινσον πήρε το rebound. Και ο Βότσον με τον Μπράουν κοντά του. Προσπαθεί να βρει κάποιον παίκτη ξεμακάριστο. Θα βρει τον Νουακόν, υπάρχει σφύριγμα από τον διαιτή για φάουλ του Τρισόκα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε τον διαιτητή, θεώρησε ότι ήταν ανάποδα τα πράγματα. Όπως και να έχει, έχουμε time out για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε στην Λάρνακα, βλέπουμε τον πάγκο της ΑΕΚ με τον κύριο Λίνο Γαβριήλ να δίνει τις οδηγίες του. Δεν φαίνεται καλά στους δέκτες, αλλά είναι... Να, τώρα φάνηκε λίγο. Κάθεται εκεί στην καρέκλα, λέει τις οδηγίες στους παίκτες. Και τώρα βλέπουμε και τον άλλο πάγκο της Ομόνιας, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, να δίνει τις δικές του οδηγίες. Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ, η Ομόνια βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 8-6. Κάτι που είχε κάνει και στο παιχνίδι του Κυπέλλου, στο πρώτο δεκάλεπτο. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια η ΑΕΚ ανέβασε στροφές και πήρε το παιχνίδι και την πρόκριση για το Final Four του Κυπέλλου σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες. Όλα έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι. Με τον Watson να είναι κάτω από την μπασκέτα για την επαναφορά της μπάλας. Θα βρει τον Νουακόνι ξεμαρκάριστο. Για τρεις ο Watson, ευστοχή. 6-11. Φωνάζουν defense από τον πάγκο της Ομόνιας για την άμυνα. Τρισόκας πέρασε κάτω από το καλάθι. Έχει πατήσει γραμμή. Κατοχή περνάει στην Ομόνια. Ήταν μια καλή προσπάθεια από τον Τρισόκα, όμως πάτησε την τελική γραμμή. Watson με τον Brown, είναι και ο Bowman κοντά να δώσει κάποια βοήθεια. Robinson, Manicat γρήγορα αλλάζουν την παλέπεκτη της Ομόνιας. Τελικά αυτή φτάνει στον Τζαμάρ. Robinson, Watson, γυρίζει η μπάλα η παίκτη της Ομόνιας, όμως τα δευτερόλεπτα περνάνε, έχουν μείνει 4. Ο Τζαμάρ θα σηκωθεί για 2, δεν καλά το σούτ του. Τρισόκα στο rebound. Ευνηδιασμός για το Ινάκ με τον Μπράουν, όμως έχει επιστρέψει η παίκτη της Ομόνιας. Τελικά ο Τρισόκα πέρασε και πήρε φάουλ από τον Νουακόνι, το οποίο είναι το δεύτερο του. Τελικά στο Ρόμπινσον χρεώθηκε. Νούμερο 15 δείξαν οι διαιτητές. Όπως και να έχει, ο Τρισόκας θα πάει στη γραμμή των Βολών και έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ. Κάνει το 7-11 με την πρώτη εύστοχη βολή και τον πρώτο του πόντο. Παναγιώτη Τρισόκα, άλλη μία βολή. Άστο για αυτή τη φορά, ο Τζαμάτο rebound. Μάνιγκατ έχει φύγει ο Νουακόνι, δεν θα του δώσει την μπάλα. Πιέζει ο Μπράουν και κλέβει. Μπόουμαν έχει μπροστά του τον Μάνιγκατ, προσπάθησε να καρφώσει, τον έκοψε. Πολύ καλή φάση εδώ. Πήρε το επιθετικό rebound ο Μπράουν και καλάθι και φάουλ. Αν είδα καλά στον Τζαμάρ, χρεώθηκε όντως, είναι το δεύτερο του Τζαμάρ. Ο Μπράουν τη συμπληρωματική βολή του έχει μειώσει σε 9-11 και τώρα σε 10-11 στον πόντο η διαφορά. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Watson, ο Μπράουν ξανακλέβει όμως με φάουλ. Χρεώθηκε φάουλ σε αυτή την προσπάθειά του. Πήδηξε πολύ ψηλά για να φτάσει τα χέρια του Ρόμπινσον.
χειροκροτήματα για την πίεση που βάζει η ΑΕΚ. Προσπαθεί να επανέλθει. Νουακώνη. Έκλεψε ξανά ο Μακφάντεν αυτή τη φορά. Ο Τρισόκας πήρε το επιθετικό rebound και θα βάλει την ΑΕΚ μπροστά. 12-11, 3 και 49 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Αμέσως time out για την Ομόνια, η οποία με την πίεση της ΑΕΚ τα έχασε στα τελευταία λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις να επιστρέψουμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ψάχνουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Η κυνηγή ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επινόησε το μέλλον σου. Επιστρέψαμε στη Λάνακα. Έχουμε σε πρώτο πλάνο τους διαιτητές της αναμέτρησης. Μια ευκαιρία να πούμε για τον πολύ θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τελευταία με κάποιες τιμωρίες που έχουν επιβληθεί, με κάποιες λαθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Όπως και να έχει, και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν το δικό τους το κομμάτι όσο πιο καλά μπορούν. Σήμερα τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα έχουν πάει αρκετά καλά, θα έλεγα. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς και ας ελπίσουμε να συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό. Δύο ομάδες επανέρχονται στον παρκέ. Κατοχή είναι για την Ομόνια μετά το φάουλ του Μπράουν, το οποίο ήταν το πρώτο στο παιχνίδι. Ο Βότσον κλείστηκε από τον Παντελή, δεν τον είδε στην ουσία και έκανε φάουλ. Στη συνέχεια ο Βότσον πάνω στον Παντελή. Δεν τον είδε ότι ήταν μπροστά του. Ο Παντελή βρέθηκε έξυπνα και του έκλειψε την μπάλα. Πήρε το φάουλ και μιας και η Ομόνια συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά, ο Παντελή θα πάει στη γραμμή των βολών. Εύστοχο στην πρώτη. 13-11. Πρώτος πόντος του Παντελή και τώρα δεύτερος. 14-11. Η ΑΕΚ σιγά σιγά παίρνει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Ο Τζαμάρ στον Μάνιγκατ. Είδαμε, κατέβασε ο Τζαμάρ αυτή τη φορά την μπάλα και όχι ο Βότσον. Η πολύ δυνατή άμυνα της ΑΕΚ παθιασμένη. Περνάει ο Μάνιγκατ με έναν περίεργο τρόπο και follow. Απίστευτο γαλάδι από τον Ρόμπινσον, ο οποίος μειώνει σε 14-13. Παντελή τώρα, η Ομόνια επιμένει σε ζώνη, η οποία μετατρέπεται από 2-3 σε 3-2. Εδώ ο Μακφάντεν έχει κάνει βήματα. Και 57 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 14-13 μπροστά η ΑΕΚ με ένα πόντο, όμως η Ομόνια εδώ έχει την ευκαιρία της να περάσει αυτή μπροστά, εάν πετύχει κάποιο καλάθι. Ο Βότσον έχει μπροστά του τον Μακφάντεν, ο Μακφάντεν ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στα κλεψίματα. Σουτάρ για δύο, ο Βότσον καλό το σουτ του. 14-15 μπροστά η Ομόνια. Ο Βότσον φτάνει τους 5 πόντους, έχει ένα τρίποντο και αυτό το δίποντο πέτυχε πριν από λίγο. Σιγά σιγά εγκληματίζεται γι' αυτό στα κυπριακά δεδομένα. Ο Τρισόκας εδώ μένει μόνος του. Κάτω από το καλάθι ο Ρόμπινσον δεν βγήκε πάνω του. Εύκολο καλάθι για τον Τρισόκα. 16-15 ξανά μπροστά η ομάδα της ΑΕΚ. Βότσον με Μακφάντεν. Βγαίνει από τα σκρίν ο Μάνιγκατ. Βρήκε και χώρο να μπει μέσα. Πέρασε τον Μπόμα και παραλίγο να πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Πήρε όμως το φάουλ από τον power forward της ΑΕΚ. Πρώτο του φάουλ.
Κομπακώστας θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Τζαμάρ. Ο κύριος Λίνος Γαβρίλ ετοιμάζει την απάντηση σε αυτή την κίνηση του κυρίου Παπαδόπουλου. Και αυτός θα είναι διπλή. Θα είναι και ο Γκαρσία και ο Κιλαράς. Έχουν πάει και στη γραμματεία και ετοιμάζονται να περάσουν στο παρκέ. Μάνικα τευστόχησε στην δεύτερη βολή, σοφάρισε το παιχνίδι 16-16. Πίεση σε όλο το γήπεδο από την Ομόνια για τον Παπακώστα και τον Βότσον. Παρευλήθηκε εκεί στην προσπάθεια του Κιλαρά να περάσει προς τον Γκαρσία. Παρευλήθηκε ο Νουακόνη. Μπάλα πέρασε εκτός, κατοχή για την ΑΕΚ, 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεσή της. Μακφάντεν θα επαναφέρει. Έξω στον Παντελή. Και μπροστά του τον Βότσον. Κιλαράς. Παντελή για τρεις. Είναι καλό το σούτ του. Ο Μάνικατ μάζεψε στο rebound. Παραλίγο λάθος εκεί, αλλά ο Βότσον συγκράτησε. Παπακώστας έχει λίγο χώρο, θα σηκωθεί για δύο. Άστοχος ο Μπόμαν το rebound. Παραλίγο να μπερδευτεί εκεί. Παντελή. Στον Μακφάντεν, Παντελή και τώρα Μπόμαν μπαίνει μέσα. Ανενόχλητα θα έλεγα. Βάζει ένα εύκολο καλάθι. 18-16, 1-15 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μάνικατ στον Νουακόνη που θα σηκωθεί για 2, και το πρώτο καλάθι από τον Νουακόνη, 18 όλα. Κιλαράς, Μακφάντεν και Παντελή. Επιμένει σε ζώνη η Ομόνια. Κλέβουν εδώ, έκλεψε Παπακώστας, Μάνικατ, δεν θα βγει σε ευνηδιασμό η Ομόνια. Ρόμπινσον και τώρα ο Βότσον θα πάρει το screen, όχι. Θα βγάλει έξω Νουακόνη και Μάνικατ, Μάνικατ για τρεις, υπάρχει φάουλ. Για δύο δείχνει ο διαιτητής. Πρέπει να πατούσε σε γραμμή. Θα πάει στις βολές. Ο Μάνικατ, ο οποίος έχει ήδη 7 πόντους, 2 rebound και 2 assist. Βλέπουμε τον κύριο Παπαδόπουλο να δίνει οδηγίες στον Νουακόνη. Ευστόχησε στην πρώτη. Αστόχησε στη δεύτερη, όμως πήρε το επιθετικό rebound ο Νουακόνη. Τι δώσαμε εδώ, επανάληψη, γιατί μπήκε πιο γρήγορα μέσα στην ρακέτα ο παίχτης της Ομόνιας, οπότε έχουμε επανάληψη βολή. Ευσόγησε τώρα στην δεύτερη, 18-20 μπροστά η Ομόνια, η οποία εξακολουθεί να πιέζει σε όλο το γήπεδο, έχουν απομείνει 28 δευτερόλεπτα. Παντελή, Μακφάντεν. Παντελή ξανά, θα μπει μέσα, κάνει το drive, τι έχει δοθεί φάουλ πάνω στον Παπακώστα. Στην προσπάθεια του Παντελή να κάνει αυτό το drive, θα κερδίσει δύο βολές και την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Έχοντας απομείνει 10 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εύστοχο η πρώτη, 19-20. Εύστοχο και στη δεύτερη, 20-20. Ο Τζαμάρε θα περάσει ξανά στο παρκέ, θα βγει ο Νουακόνη για την τελευταία επίθεση της Ομόνιας, ψάχνοντας ένα καλό σούτ. Μάνιγκατ. 7 δευτερόλεπτα τώρα.
Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Υπάρχει φάουλ από τον Bowman που θα στείλει στις βολές τον Mandicat και ευκαιρία να πάρει προβάδισμα η Ομόνια και 4 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για την ΑΕΚ για να απαντήσει. Ο Μπράουν θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Bowman που έκανε το φάουλ, ενώ διπλή αλλαγή για την Ομόνια. Φεύγει ο Τζαμάρ και ο Ρόμπινσον και μπαίνουν ο Κυριάκου και ο Γεωργίου, προφανώς για να προφυλαχτούν οι παίκτες από κάποιο φάουλ. Έψαγω στην πρώτη βολή ο Μάνικατ, 20-21. Άστοχος στη δεύτερη όμως, Γκαρσία το rebound, 3 δευτερόλεπτα, Παντελή. Υπάρχει σφύριγμα για λήξη του χρόνου. Οπότε το πρώτο δεκάλεπτο βρίσκει μπροστά την Ομόνια με 21-20. Μια Ομόνια η οποία αντιστέκεται όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι του Κυπέλλου στο πρώτο δεκάλεπτο. Να δούμε τη διάρκεια της πόση θα είναι αυτή τη φορά. Πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive After Shave Balsam. 0% ενόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα. Επιστρέψαμε εδώ στη Λάρνακα, βλέπουμε τον πάγκο της Ομόνιας η οποία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 21-20. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος με την πολύ καλή δουλειά που κάνει στην ομάδα της Ομόνιας. Και τώρα απέναντι τον πάγκο της ΑΕΚ με τον κύριο Λίνο Γαβριήλ και τον Δημήτρη Κουκούρη δίπλα του. Επίσης πάρα πολύ καλή δουλειά. Και το διαιτητικό τρίο εδώ σε πρώτο πλάνο. 21-20 λοιπόν μπροστά η Ομόνια η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί τις απουσίες και την κούραση της ΑΕΚ και να φτάσει σε ένα ίσως νικηφόρο αποτέλεσμα για αυτήν. Πολύ δύσκολο βέβαια απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ΑΕΚ η οποία ακόμα και με απουσίες έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει μεγάλα αποτελέσματα. Το έκανε και κόντρα στην Αυστριακή Γκούσινγκ για το FIBA Euro Cup, το έκανε και απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Ομάδα που δείχνει ότι έχει βάθος και δεν την επηρεάζουν οι απουσίες. Ο Τζαμάρ λοιπόν επαναφέρει τώρα την μπάλα για το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο θα μας οδηγήσει στο ημίχρονο. Ο Βότσον βγήκε μπροστά τον Γκαρσία, ο Βότσον πέρασε όμως, κόπηκε από τον Γκαρσία. Μακφάντεν τρέχει. Μπράουν για τρεις, άστοχος, το rebound από τον Μάνιγκατ, ο οποίος τρέχει και αυτός σε ενθουσιασμό. Παλάλας, ο οποίος πέρασε στο παρκέ, έκανε φάουλ για να ανακόψει την επίθεση της Ομόνιας. Έξυπνη ενέργεια από τον Παλάλα. Ρισκάροντας και λίγο με κάποιο αντιαθλητικό. Ρόμπινσον θα κάνει το screen στο Μπαλάλα και για να ανοίξει δρόμο στο Βότσον. Ρόμπινσον για τρεις, εύστοχος. 20-24. Η Ομόνια που παίρνει μια διαφορά 4 πόντων με αυτό το τρίποντο του Ρόμπινσον, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους. Έχει και 3 rebound. Μπαλάλας βρίσκει διάδρομο, θα βγάλει έξω στον Τρισόκα, αυτός στον Μπράουν και οι δυο τους θα ξαναλλάξουν την μπάλα μεταξύ τους. Αυτή θα καταλέξει στον Μακφάντεν για 2. Καλό το σούτου, δεν θα ευστοχίσει. Στο όριο της γραμμής ο Μάνικατ πήρε το rebound. Και ο Τζαμάρ τώρα θα πάρει φάουλ από τον Τρισόκα. Το οποίο είναι το δεύτερο. Παναγιώτη Τρισόκα. Θα πρέπει να προσέξει. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω.
ήταν στην αρχή της προσπάθειας. Ρόμπινσον με τον Γκαρσία. Ο Βότσον παραλίγο να χάσει ξανά. Προσπαθεί. Δεν θα πάρει, δεν θα βάλει το καλάθι. Η μπάλα είναι από τα, έχει πέρασει εκτός από τα χέρια του Μακφάντεν. Έτσι η Ομόνια διατηρεί την κατοχή. Παπακώστας έχει μπροστά του τον Τρισόκα, Τζαμάρ. Βότσον είναι ελεύθερος αλλά δεν θα σουτάρει. Ρόμπινσον, Παπακώστας, παίρνει ένα screen, καλή προσπάθεια. Καλή κίνηση, όμως το καλάθι δεν μπήκε. Ο Γκαρσία πήρε το rebound. Ο Μπράουν τρέχει. Περιμένει τώρα και τον Μπαλάλα που τώρα κατέβηκε στο δεύτερο μισό. Μετά το γλίστριμα που έκανε. Μπράουν, Μπαλάλας. Κάνει τον drive ο Μπαλάλας, θα βάλει ένα... Δεν το βάλετε για το καλάθι, φάνηκε ότι πήγαινε μέσα. Βότσον στον Ρόμπινσον, έχει χώρο μπροστά του. Αυτός θα το βάλει. 20-26, 8 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου, συν 6 για την Ομόνια. Με τον Ρόμπινσον να φτάνει τους 9 πόντους. Μπράουν περιμένει, θα δώσει ο Γκαρσία. Ξανά Μπράουν, Παλάλας. Απέναντι, Τρισόκα για 3. Δεν είναι καλό, πηδάνε 3-4 παίκτες εκεί για το rebound. Τελικά νικητής βγήκε ο Ρόμπινσον, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από τον Γκαρσία. Διπλή αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Bowman και τον Παντελή να περνάνε στη θέση των Γκαρσία και Μακφάντεν. Αλλαγή και για την Ομόνια με τον Νουακόνη να επανέρχεται στο παρκέ στη θέση του Τζαμάρ. Η Ομόνια η οποία είναι μπροστά με 6 πόντους, 26-20, 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Βότσον. Και ο Νουακόνη τώρα χαμηλά έχει μπροστά του τον Τρισόκα, θα βγάλει στον Παπακώστα. Βότσον προσποιείται αλλά θα βγάλει στον Νουακόνη. Τόσο καλή κίνηση, ωραίο καλάθι. 20-28. Μπόμαν στον ξεμαρκάρι στον Μπράουν για 3, άστοχος. Το rebound από τον Ρόμπινσον. Ποιος έχει μαζέψει 5 rebound μέχρι τώρα. Έχει και 9 πόντους. Πάει αυτός για double-double. Νουακόνη στον Παπακώστα. Νουακόνη κάνει την προσποίηση αλλά δεν θα κάνει το shoot. Ρόμπινσον τελειώνει ο χρόνος, θα σουτάρει όπως όπως. Παραλίγο να μπει η μπάλα μέσα. Παλάλα στο rebound. Και ο Μπράουν αλλάζει με τον Παλάλα. Μπαίνει μέσα, θα προσπαθήσει να βγάλει στον Τρισόκα, υπάρχει foul. Ο Μάνιγκατ τελικά το έχει κάνει. Το δεύτερο φάουλ του Μάνιγκατ. Ο Ρόμπινσον στον πάγκο. Τζαμάρ ξανά στο παρκέ για την Ομόνια. Παλάλας έχει διάδρομο αλλά θα προτιμήσει να βγάλει έξω στον Μπράουν για 3. Ούτε αυτή τη φορά. Ας το έχει αρκετά η ΑΕΚ σήμερα. Έχει μόλις 32% στα σούτ της. Είχε μάλλον πριν από αυτό το σούτ. Νουακόνη για 2, άστοχος. Μπράουν πήρε το rebound. Και ο Παλάλας με τον Μπάουμαν και τον Μπράουν. Η ζώνη της Ομόνιας έχει φέρει αποτελέσματα μέχρι στιγμής χάρη στην αστοχία που είχε μέχρι τώρα η ΑΕΚ, όμως ο Παντελή έρχεται να μας διαψεύσει με αυτό το τρίποντο. Θα μειώσει 23-28. Διαφορά στους 5. Γκαρσία και Μακφάντεν βλέπω ετοιμάζονται ξανά από τον κύριο Γαβριήλ.
φάουλ από τον Watson πάνω στον Παντελή, ο οποίος έκλειψε την μπάλα. Προσπάθησε να βγάλει στον ευθυνιασμό τον Bowman. Τώρα οι αλλαγές που λέγαμε, Brown και Τρισόκας θα κάτσουν στον πάγκο. 23-28, 5-35 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπαλάλας με τον Bowman και τον Γκαρσία να στοχεί από πολύ καλή θέση. Και σφύριγμα για φάουλ από τον Μακφάντεν, αν είδα καλά. Όχι, είναι ο Γκαρσία, το 15. Δεύτερο φάουλ του Γκαρσία, σε πολύ λίγο χρόνο που έχει αγωνιστεί. Τέταρτο φάουλ για την ΑΕΚ σε αυτό το δεκάλεπτο. Στο επόμενο θα στέλνει τους παίκτες της Ομόνιας στη γραμμή των βολών. Κλείσει και εκεί ο Watson. Και τι έχουμε. Άλιστα, τζάμπο εδώ δείξαν οι διαιτητές. Ο Βελάκι δείχνει ΑΕΚ, οπότε κατοχή περνάει στην ομάδα της Λάρναγας, η οποία υπολείπεται 5 πόντους των αντιπάλων της. Και έχει ακόμα μια ευκαιρία για να μειώσει και άλλο το σκορ. Πάμε εκεί, ξεμαρκαρίστηκε, έκανε τα εύκολα δύσκολα, αστόχησε. Ρόμπινσον στον Παπακώστα. Και τώρα Watson. Ρόμπινσον για τρεις, δύσκολη προσπάθεια. Ο Νουακόνη πήρε το επιθετικό rebound, έδωσε λίγο δυνατά στο Watson, αυτό συγκράτησε την μπάλα και ο Παπακώστας για τρεις τώρα. Ευστοχία αυτός, 23-31 με το πρώτο καλάθι του Παπακώστα. 4-45 για το τέλος του ημιχρόνου. Γκαρσία με Μακφάντεν αλλάζουν, υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Τζαμάρ. Ο Τζαμάρ που φτάνει τα 3 φάουλ. Όχι, το πρώτο του είναι, λάθος. 3. Ο πίνακας είχε σβήσει τα 2 προηγούμενα. Όπως και να έχει, ήταν τρίτο φάουλ του Τζαμάρ, όντως. Time out για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε στο γήπεδο της Λάρνακας, στο Κίτιον, όπου βλέπουμε τον πάγκο της Πετρολίνα ΑΕ και τον κύριο Λίνο Γαβριήλ να δείχνει στους παίκτες του τις οδηγίες για τα τελευταία 4 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, οδηγίες που θα θέλει να ακολουθήσουν ώστε η ΑΕΚ να φτάσει και να περάσει την Ομόνια στο σκορ, αν είναι δυνατόν, πριν το τέλος του ημιχρόνου. Βλέπουμε και τον πάγκο της Ομόνιας. Είδαμε για λίγα δευτερόλεπτα τον πάγκο της Ομόνιας με τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Εμφανώς ικανοποιημένο από την εικόνα της ομάδας του. Οι δύο ομάδες, η Ομόνια στην ουσία, επανέρχεται στο παρκέ. Οι παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονταν ήδη στις θέσεις τους και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Μακφάντεν και τον Παντελή και τώρα τον Μπαλάλα να αλλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια. Μήκε και ο Μπόουμαν εκεί για κάποια βοήθεια. Να δώσει ο Μπόουμαν κάποιο καλάθι. Αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. Καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από τον Νουακόνη, αν είδα καλά. Ο Ρόμπινσον. Το 15 είναι το δεύτερο φάουλ του Ρόμπινσον. Είδαμε και τον κύριο Παπαδόπουλο απογοητευμένο από την εξέλιξη της φάσης. 25-31 μείωσε η ΑΕΚ και έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο με τη βολή του Bowman, ο οποίος ευστοχεί. 26-31. Αν και πίεσε εκεί ο Μακφάντεν έξυπνα τον Watson, υπήρχαν δύο παίκτες της Ομόνιας οι οποίοι δώσαν στήριγμα για να επανέλθει μπάλα στο αγωνιστικό χώρο. Μάνιγκατ κάνει καλή προσπάθεια, αστόχησε όμως στο τελικό του σουτ. Μπαλάλας με τον Μπόμα να σηκωθεί, θα καρφώσει σε μια φάση highlight. Παντελή είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.
οι διαιτητές δίνουν time out ώστε να λυθούν αυτές οι time out που πήρε η Ομόνια τελικά. Να πάμε σε διαφημίσεις εμείς και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ψάχνουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Οι κυνηγοί ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επινόησε το μέλλον σου. Επιστροφή στο Κίδιον. Βλέπουμε ξανά τον πάγκο της ΑΕΚ με τον κύριο Λίνο Γαβριήλ να δίνει τις οδηγίες του. Οδηγίες που έχουν ακολουθηθεί ως ένα σημείο για, από τους παίκτες του. Έχουν πλησιάσει στους 3 πόντους την διαφορά. Σίγουρα ο προπονητής της ΑΕΚ θα θέλει την ομάδα του να είναι μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. Για ψυχολογικούς λόγους. Η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών αλλά και κούρασης. Δεν έχει την πολυτέλεια σήμερα να ξεκουράσει κάποιους παίχτες για την ευρωπαϊκή της συνέχεια και τα δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν για το FIBA Europe Cup εκτός έδρας και τα δύο. Απέναντι στην Ιταλική Βαρέζε και την στη Λευκορωσία, στο Μίνσκ. Δύο παιχνίδια που θα πρέπει, αν κερδίσει το ένα από τα δύο, θα είναι το καλύτερο σενάριο για την κυπριακή ομάδα. Watson με τον Νουακόνι επαναφέραν την μπάλα. Οι δυο τους συνεργάζονται για να περάσει στο δεύτερο μισό του παρκέ. Ο Νουακόνι προσπάθησε με μία πάσα λίγο πονηρή να βρει τον Ρόμπινσον. Όμως αυτός ήταν κλεισμένος. Τελικά η Ομόνια θα διατηρήσει κατοχή. Καθώς οι παίκτες της ΑΕΚ δεν κατόρθωσαν να συγκρατήσουν την μπάλα. Ο Μάνιγκατ με τον Νουακόνι και τον Watson. Το screen του Νουακόνι δεν θα πετύχει. Ο Watson θα κάνει airball σε αυτή την προσπάθειά του για σουτ 3 πόντων. Τον κοιτάει λίγο παράξενα εκεί ο κύριος Παπαδόπουλος. Παντελή, Παπακώστας μπροστά του. Τώρα ο Παλάλας, Μακφάντεν, Παντελή, μπαίνει. Αλλά θα βγάλει στο πλάι στον Παλάλα. Αυτός κάνει τον drive. Υπάρχει σφύριγμα για 5 δευτερόλεπτα, δεν ήταν καλά. Ο Γκαρσία έκανε ένα λάθος εδώ. Ο Watson να περάσει στο μπάγκο μετά από αυτό το άστοχο σουτ που έκανε στην προηγούμενη επίθεση της Ομόνιας. Ο Τζαμάρ στη θέση του. Θα αναλάβει αυτός χρέη playmaker. Συνεργάζεται με τον Νουακόνι. Ο Μπόουμαν θα παρευρεθεί και θα κλέψει μπροστά από τον Τζαμάρ. Παντελή με τον Μακφάντεν. Μακφάντεν κάνει τα βήματά του, όμως θα βγάλει πάλι έξω. Για τρεις ο Μακφάντεν, άστοχος ο Ρόμπινσον, ο οποίος μαζεύει το 7ο rebound του. Θα δώσει στον Τζαμάρ. 28-31, εξακολουθεί η Ομόνια να είναι μπροστά στο σκορ. Τζαμάρ και Νουακόνι. Νουακόνι στην πλάτη τον Γκαρσία. Θα βγάλει έξω στον Ρόμπινσον. Παπακώστας έχει μπροστά του τον Μπόουμαν. Δύσκολο μισμάτς εκεί για τον νεαρό. Τελικά η μπάλα θα μείνει στα χέρια των παιχτών της Ομόνιας από την καλή άμυνα της ΑΕΚ. 2-35 για το τέλος του ημιχρόνου. 28-31. Watson ξανά στο παρκέ στη θέση του Τζαμάρ. Τους αλλάζει συνέχεια τους δύο αυτούς παίκτες ο κύριος Παπαδόπουλος. Προσπαθεί να βρει την κατάλληλη χημεία για να μπορέσει η ομάδα του να εκδηλώσει επίθεση. Για τρεις ο Παντελή, αστοχή. Γκαρσία πηδάει ψηλά, παίρνει το rebound. Προσποιείται, θα βάλει το καλάθι. 30-31. Ρίσκαρε με την τεχνική ποινή εδώ. Στην επόμενη φορά θα την δεχτεί, του είπε ο διαιτητής.
πίεση σε όλο το γήπεδο από McFadden και Παντελή. Watson θα κατεβάσει. McFadden τον κυνηγάει. Ο Νουακόνη και ο Παπακώστας. Περιμένει την κίνηση. Τελικά ο Μάνικα τα βγει από τα screen. Κάνει μια προσποίηση, περνάει, βρίσκει χώρο. Τη λήξη του χρόνου θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάδι. Ζήτησε και φάουλ. 30-33. 1-50 για το τέλος. Παλάλας. Βρίσκει τον Γκαρσία. Υπάρχει σφύριγμα, δεν υπάρχει καλάθι. Το φάουλ έγινε χαμηλά. Από τον Ρόμπινσον, ο οποίος φτάνει τα 3. Ένα μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου. 3 έχει και ο Τζαμάρ. Ο Γκαρσία θα πάει στη γραμμή των βολών, καθώς ήταν το 5ο φάουλ της Ομόνιας. Εύστοχο στην πρώτη. 31-33 και τώρα αν θα ευστοχίσει και στη δεύτερη, η ΑΕΚ θα πλησιάσει τον πόντο. Το κάνει. 32-33 με τις δύο εύστοχες βολές του Γκαρσία. Παπακώστα συνεργάζεται με τον Watson. Πίεση από Παντελή και McFadden, αυτό συγκρατεί την μπάλα. Θα έρθει για βοήθεια ο Μάνικα, το οποίο θα τη χάσει αυτός από τον Παλάλα. Υπάρχει τζάμπολ, το βελάκι δείχνει Ομόνια. Κατοχή θα παραμείνει στην ομάδα της Λευκωσίας. Πάθος από την άμυνα της ΑΕΚ για να πάρει την μπάλα και να γυρίσει τα δεδομένα. Παλάλας θα περάσει εκτός. Ο Μπράουν επανέρχεται στο παρκέ μετά από λίγη ώρα. Ρόμπινσον και Watson. Μάνιγκα, ξανά ο Watson για 3. Δεν θα ευστοχίσουν, ο Νουακόν είναι εκεί όμως. Θετικό rebound και καλάθι. 32-35 η Ομόνια για τρίτη διαφορά των 3 πόντων με αυτό το πολύ ωραίο καλάθι από τον Νουακόν και το επιθετικό rebound. Γκαρσία, Μπόουμαν, ο Παντελής για 3. Αστοχή, το rebound από ποιον? Ο Watson τελικά θα πάρει ή θα κάνει φάουλ. Έκανε φάουλ ο Watson. Διαμαρτύριες από τον κύριο Παπαδόπουλο. Η επόμενη φορά θα δεχτεί τεχνική ποινή, το έδειξε χαρακτηριστικά ο διαιτητής. Και ο Παντελή θα πάει στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη. 33-35. Παντελή φτάνει τους 8 πόντους. Άστοχος τελικά, η μπάλα του έκανε παιχνίδια. Μάνικατ πήρε το rebound, ο Παντελή θα κλέψει. Ο Watson εκεί ηρωικά, έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει ΑΕΚ. Ομυρικές μάχες τα τελευταία λεπτά, τα δύο τελευταία λεπτά. Και από τις δύο ομάδες, αλλά κυρίως από τις ΑΕΚ, οι οποίοι δεν διστάζουν να πέσουν και να διεκδικήσουν την μπάλα, ρισκάροντας με κάποιο τραυματισμό, δείχνουν ότι δεν το έχουν καν στο μυαλό τους αυτό. 46 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για το τέλος του ημιχρόνου. 33-35 μπροστά η Ομόνια. Κατοχή για την ΑΕΚ, περιμένουμε να σκουπιστεί το παρκέ. Ο Παλάλας βρίσκεται στο έδαφος και δέχεται τις ιατρικές συμβουλές εκεί, υπηρεσίες από το φυσιοθεραπευτή της ομάδας. Θα είναι μια αναπόλυα αυτή για τη συνέχεια για την ΑΕΚ. Επιστροφίζω το παιχνίδι μας με τον Μπράουν και τον Παντελή. Εκεί μπροστά τον Παπακώστα. Περνάει ο Παντελή, θα βρει το διάδρομο, θα κάνει το καλάθι και φάουλ. Όχι, κάτι, τι δώσαν οι διαιτητές. Βήματα. Έχουν δώσει βήματα οι διαιτητές.
στην προσπάθεια του Παντελή. Δεν υπάρχει φάουλ λοιπόν, ούτε καλάθι. 33-35 παραμένει. Ξεσηκώνονται διαμαρτυρίες. Πολλές αλλαγές από τις δύο πλευρές. Αυτή τη φορά ίσως είχαμε μια λαθασμένη απόφαση από τους διαιτητές. Είμαστε πολύ μακριά για να δούμε εάν ισχύει η απόφασή τους. Περιμένουμε την επανέναρξη του παιχνιδιού. Κάποιες διαβουλεύσεις στο διαιτητή με την γραμματεία, μάλλον για να καταλάβουν τι γίνεται με τις αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όπως και να έχει, το παιχνίδι συνεχίζεται, έχουν απομείνει 25 δευτερόλεπτα. Ο Τζαμάρ θα κατεβάσει την μπάλα. Η Ομόνια θα πάρει λογικά όλη την επίθεση, θα απομείνουν και 4 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, προσπαθώντας να διατηρήσει το προβάδισμα στο σκορ. Ο Τζαμάρ πέρασε, κόπηκε, αλλά με φάουλ. Φάουλ από τον Κιλαρά, το δεύτερο του, και αλλαγές, νέες αλλαγές, Κυριάκου και Γεωργίου στη θέση του Ρόμπινσον και του Βότσον για να προστατευτούν από κάποιο φάουλ, αλλαγές και από την ομάδα του κυρίου Γαβρίλ. Επιστροφή Μακφάντεν και Μπόουμαν. Άστοχος ο Τζαμάρ στην πρώτη βολή. Σίγουρα θα θέλει να ευστοχίσει στην δεύτερη για να μην ισοφαρίσει με τρίποντο η ΑΕΚ. Το κάνει 33-36. Και ο Γαβριήλ στη θέση του Τζαμάρ για την Ομόνια, για την τελευταία αυτή επίθεση της ΑΕΚ, σε να προστατευτούν οι παίκτες από κάποιο φάουλ. Παντελή θα βγάλει έξω. Ο Κακώστας κλέβει. Ο χρόνος τελειώνει, δεν προλαβαίνει ο Κυριάκου να εκδηλώσει η επίθεση. Το ημίχρονο βρίσκει μπροστά την Ομόνια με 36-33. Μια Ομόνια η οποία έχει έρθει εδώ με σκοπούς να χτυπήσει το παιχνίδι όσο μπορέσει, εκμεταλλευόμενη τις απουσίες και την κούραση της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ όμως που δείχνει και αυτή ψυχωμένη. Θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Να πάμε στις διαφημίσεις και να επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο alphasports.tv. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive After Shave Balsam. 0% ινόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα. Αναμένουμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Ένα δεκάλεπτο, το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο συνήθως η ΑΕΚ εμφανίζεται πολύ βελτιωμένη. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί σήμερα. Οι διαιτητές έχουν μπει στο παρκέ, περιμένουν τις δύο ομάδες. Βλέπουμε τον πάγκο της Ομόνιας, τις τελευταίες οδηγίες του κυρίου Νικόλα Βαδόπουλου, και τώρα
τον πάγο της ΑΕΚ με τους παίκτες να κάνουν την καθιερωμένη χειραψία μεταξύ τους φωνάζοντας ΑΕΚ και να μπουν στο παρκέ. Ο Μακφάντεν, Παντελή, ο Μπράουν, Γκαρσία και Μπόουμαν είναι η πεντάδα που θα ξεκινήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο για την ΑΕΚ. Ο Τζαμάρ, ο Ρόμπινσον, ο Βότσον, ο Νουακόνι και ο Μάνιγκατ, η πεντάδα που επέλεξε ο κύριος Παπαδόπουλος για το δεύτερο ημίχρονο, για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Τζαμάρ θα επαναφέρει την μπάλα. Όλα έτοιμα. Και ο Νουακόνι θα γίνει αποδέκτης. Τζαμάρ θα προσπαθήσει να κάνει τον drive. Κλείστηκε. Θα βρει στήριγμα στον Νουακόνι. Watson στον Τζαμάρ. Έχει στην πλάτη του τον McFadden. Πήγε για βοήθεια και ο Bowman. Υπάρχει φάουλ από τον McFadden. Το πρώτο του φάουλ. Μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Βλέπουμε τον κύριο Γαβρίλ. Είδαμε για ορισμένα δευτερόλεπτα. Νουακόνι και Τζαμάρ. Νουακόνι προσπαθεί να βάλει ένα screen εκεί ο Τζαμάρ. Θα μπει όμως ο Παντελή, είναι καλός στα κλεψίματα, θα κλέψει την μπάλα. McFadden τώρα θα κάνει ένα βηματάκι πίσω, θα σουτάρει. Το επιθετικό rebound από τον Γκαρσία θα σηκωθεί. Αστοχή ο Watson με την βοήθεια του Νουακόνι, θα πάρει το rebound. Νουακόνι που βρέθηκε και στο έδαφος σε αυτή την προσπάθεια. Μάνικα ελεύθερος για τρεις, δεν είναι καλά το σούτ του. Ο Γκαρσία έχει βάλει καλά το σώμα του και θα πάρει το rebound. Μπράουν τρέχει, πέφτει πάνω στον Watson. Το σούτ του όμως δεν ήταν καλό. Ένα lay-up που επιχείρησε. Παραμένουν άποντες οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Νουακόνι θα βρει τον Μάνιγκατ εκεί χαμηλά. Αυτός φοβήθηκε. Ξαφνιάστηκε θα έλεγα. Νουακόνι κακό το σούτ του. Κλέβει όμως από τα χέρια του Γκαρσία ο Μάνιγκατ. Ρόμπινσον έξω στον Βότσον. Παντελή βγαίνει μπροστά του. Εδώ μια ωραία πάσα στον Τζαμάρ, ο οποίος με ένα σπάσιμο της μέσης θα πετύχει το καλάθι. 33-38. Το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου από... Έρχεται από την Ομόνια, η οποία διευρύνει το σκορ στους 5 πόντους τώρα. Bowman κάνει το drive. Υπάρχει φάουλ και μετράει το καλάθι, καθώς ήταν στην προσπάθειά του. Ο Bowman που θα πάει στις βολές, ενώ ο κύριος Γαβρίλ μαζεύει την... τους παίκτες κοντά του για να τους δώσει κάποιες οδηγίες. Το McFadden, τον Παντελή και τον Brown. 35-38. Το φάουλ έχει χρεωθεί στον Νουακόνι, το οποίο είναι το δεύτερο. Και ο Bowman θα ευστοχίσει και στη βολή. Τράβημα της Στεφάνης από τον Γκαρσία. Διαμαρτυρίες από τον κύριο Παπαδόπουλο. Η ΑΕΚ μείωσε στους 2. Νουακόνι περιμένει τον Βότσο να κάνει κίνηση. Τελικά θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Ο Τζαμάρ θα βγάλει απέναντι στο Ρόμπινσον. Αυτός γρήγορα στο Μάνικατ για 3. Ευστοχή. 36-41. Μάνικατ φτάνει στους 15 πόντους. Έχει και 7 rebound και 2 assist. Καλή εμφάνιση από τον παίκτη της Ομόνιας. Γκαρσία κλείνεται από 2 παίκτες, θα βγάλει έξω στον Μπράουν. Αυτός κάνει μια προσπίθηση σου για 3. Άστοχος, ο Νουακόνι πηδάει ψηλά. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Στην προσπάθεια για το rebound από τον Γκαρσία. Το τρίτο φάουλ του Γκαρσία. Ο
Ο Ρόμπισον θα δώσει στον Βότσον, ο Μακφάντεν έφαγε μια προσποίηση εκεί. Νουακόνι θα δώσει το screen ο Βότσον, κακό σουτ τριών πόντων. Ευνηδιασμός για την ΑΕΚ, έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες της Ομόνιας. Μπάουμαν για δύο, άστοχος. Ο Νουακόνι ακόμα ένα rebound, αλλάζει ο Μάνικατ με το Βότσον. Νουακόνι ανεβάζει σιγά σιγά τον αριθμό των rebound του. Είχε μείνει πίσω σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Βήματα από τον Ρόμπινσον, ο οποίος προσποιήθηκε αλλά έκανε ένα βηματάκι παραπάνω. Παραμένει το 36-41. Η ΑΕΚ η οποία είναι άποντη στο δεύτερο ημίχρονο. Για 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα περίπου. Μπράουν τώρα με τον Παντελή, περιμένει τον Μακφάντεν, περιμένουν τον Μακφάντεν να κάνει μια κίνηση από κάτω, όμως δεν θα του δώσουν την μπάλα τελικά. Ο Παντελή γυρίζει, κάνει ένα δύσκολο σουτ, ο Νουακόνι μαζεύει ακόμα ένα rebound και θα βγάλει στο Βότσον. Ρόμπινσον πέφτοντας δίνει τελικά στον Μάνιγκατ, διαμαρτυρίες για βήματα, δεν υπάρχει κάτι. Ο Τζαμάρ έχει μπροστά του τον Κιλαρά, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ και τελικά θα κάνει βήματα. Κούνησε το σταθερό του ο παίκτης της Ομόνιας. Το βλέπουμε εδώ να μην διαμαρτύρεται. Διαμαρτυρήθηκε όμως ο Ρόμπινσον για αυτόν. Δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ είναι μπροστά με τον Μπράουν. Προσπαθεί να πάρει ένα screen από τον Bowman. Λάθος, πατούσε γραμμή ο Παντελή. Η κατοχή ξαναπερνάει στην ομάδα της Λευκωσίας. Παλάλας επιστρέφει. Φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στη θέση του Μπράουν. Ένας Μπράουν που έχει κινηθεί στα χαμηλά σήμερα. 4 πόντι μόλις. Ο Μάνικας, ο Τζαμπάρ βρίσκει χώρο αυτός. Θα σηκωθεί, πολύ δύσκολο γαλάθι, αλλά ωραίο. 36-43. 4,5 λεπτά χωρίς καλάθι για την ΑΕΚ. Για να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Παντελή για 3. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρει. 39-43. Λάθος εδώ, Παλάλα στον Μπάουμαν που θα προσπαθήσει να καρφώσει, αλλά βρήκε μπροστά του τον Νουακόνι και τελικά με αυτή την περίτεχνη ενέργεια θα μειώσει σε 41-43 στους 2 πόντους τη διαφορά. Νέο λάθος και αυτή τη φορά θα καρφώσει ο Μπάουμαν. 43 όλα, ακριβώς το 5 λεπτό του 3ου δεκαλέπτου. Αμέσως time out από τον κύριο Παπαδόπουλο, πάμε στα διαφημίσεις. Ψάχνουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Οι κυνηγοί ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επινόησε το μέλλον σου. Επιστρέφουμε στη Λάρνακα στο Κίδιον, όπου με ένα 7-0 η ΑΕΚ μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό κατόρθωσε να ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 43-43. Μια ΑΕΚ που πιέζει σε όλο το γήπεδο και αναγκάζει τους παίκτες της Ομόνιας σε συνεχόμενα λάθη, με αποτέλεσμα να πετύχει 4 πολύ εύκολους πόντους οι οποίοι ακολούθησαν το τρίποντο του Παντελή.
Το 7-0 λοιπόν, εκεί που η ΑΕΚ ήταν άποντη, την έφερε στο ισόπεδο και ακόμα ένα κλέψιμο. Ο Μπάουμαν ξανά, νέο κάρφωμα και 45-43 η Ομόνια δεν καταφέρνει να περάσει την μπάλα μπροστά. Να όμως τώρα τα κατάφερε με τον Βότσον και τον Ρόμπινσον. Καλάθι, ίσως υπάρχει φάουλ, υπάρχει τραυματισμός του Ρόμπινσον. Δεν το δέχει κάτι από τους διαιτητές, 45-45 το σκορ. Ορίεται ο Ρόμπινσον εκεί, πιάνει τη μέση του, τελικά θα σηκωθεί. Ευτυχώς δεν έχει κάτι ο σέντερ της ομάδας της Λευκωσίας. Και ο Σπαναδόπουλος έχει μπει σχεδόν μέσα στο γήπεδο για να συνεχίζει το να διαμαρτύρεται. Σκουπίζεται το παρκέ, σε λίγο θα συνεχιστεί το παιχνίδι. 45-45. Παντελή και Παλάλας, υπάρχει σύραξη μεταξύ Μπάουμαν και Ρόμινσον. Ήταν οι δύο πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης, όπου τραυματίστηκε ο Ρόμινσον. Συνεχίζουν να τα λένε οι δύο παίκτες μεταξύ τους. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον παίχτη τον Μπάουμαν, κάνοντας και το τρίτο φάουλ παράλληλα, και τεχνική ποινή και στον Νουακόνη, που κι αυτός κάνει, φτάνει τα τρία φάουλ. Από μία τεχνική ποινή δύο ομάδες. Θα δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. 45 όλα. Παλάλας θα δώσει στον Μακφάντεν, αυτός ξανά στον Παλάλα για τρεις. Άστοχος, ο Ρόμπινσον μάζεψε το rebound, την μπάλα ήρθε στα χέρια του. Βότσον. Τζαμάρ. Παλάλας εκεί, επιλύει να του κλέψει την μπάλα. Παραλίγο να τη χάσει αυτός. Στη γωνία για τον Μάνικα για τρεις, άστοχο το σούτ του. Πάει σφύριγμα από τον Παλάλα πάνω στον Τζαμάρ. Ή ανάποδα. Από τον Τζαμάρ πάνω στο Φαλάλα. Ο Τζαμάρ, ο οποίος θα περάσει στον πάγκο καθώς έφτασε στα 4 φάουλ. Παπακώστας θα μπει στη θέση του. Ξέρετε, τα έχει βάλει με τον Νουακόνη για την προηγούμενη φάση και την τεχνική ποινή που δέχτηκε. Αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες της ΑΕΚ. Την μπάλα Μακφάντεν θα στοχίσει στα σούτ 3 πόντων. Κατοχή είναι. Να δούμε αν θα αποφασίσουν. Συζήτηση μεταξύ των δύο διαιτητών. Πάει και ο τρίτος να μπει και αυτό, συγγνώμη του. ΑΕΚ 45-45. Παλάλας και Κυλαράς. Να, ο Κυλαράς για τρεις. Άστοχος, ο Νουακόνη το rebound. Φτάνει τα 7 rebound, έχει και 6 πόντους. Εδώ δυσκολεύεται να δώσει την μπάλα. Θα βρει τον Βότσον, αυτός θα τρέξει να κατεβάσει. Έχει βρει και λίγο ανοργάνητη την άμυνα της ΑΕΚ. Σουτάρει για 2, υπάρχει φάουλ από τον Μπόμαν. Το οποίο είναι το τέταρτο του, αν χρεωθεί πάνω του. Όντως, τέταρτο φάουλ από τον Μπόμαν. Θα περάσει στον πάγκο στη θέση του Γκαρσία. Ο κύριος Γαβρίλ έξαλλος με το φάουλ αυτό που έκανε ο Μπόμαν. Τα λέει εκεί στον παίχτη του, ενώ ο Βότσον ευστοχεί με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο στην πρώτη βολή. Ξανά μπροστά η Ομόνια με ένα πόντο, 45-46. Ακόμα μία βολή για τον point guard της Ομόνιας. 45-47 τώρα, 3:38 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Παντελή εκεί μπροστά του τον Νουακόνη, τον περνάει και βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι και παλικαρίσιο. 47 όλα. Βότσον με τον Μακφάντεν μπροστά του, ο Νουακόνη μένει κοντά για να δώσει μια βοήθεια. Παπακώστας τελικά
στον Ρόμπινσον. Προσπαθεί να μπει μέσα αυτός, κλείνεται από δύο. Φάουλ από τον Μπαλάλα. Στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα από τον σέντερ της Ομόνιας. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος έχει 11 πόντους και 8 rebound. Καλή παρουσία και από τον σέντερ της Ομόνιας. 47 όλα, 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεκαλέπτου. Πέμπτο φάουλ ομαδικό για την Ομόνια. Οπότε ο Ρόμπινσον θα πάει στις βολές. Εύστοχος η πρώτη. 47-48. Η τρίτη συνεχόμενη βολή που πετυχαίνει η Ομόνια. Σκοράρει μόνο από βολές στις δύο τελευταίες επιθέσεις. Αστόχησε στη δεύτερη. Ο Κιλαράς μάζεψε το rebound. Και ο Μπαλάλας με τον Παντελή ξανά για τρεις από τον Μπαλάλα. Το rebound από τον Ακόνη και υπάρχει φάουλ. Από ποιον? Από τον Παντελή, που θα στείλει τον Νουακόνη στις βολές. Δεύτερο φάουλ από τον Παντελή. Και η Ομόνια ξανά στις βολές για τρίτη συνεχόμενη φάση. Οι βολές είναι αυτές που την κρατάνε στην ουσία μέσα στο παιχνίδι, στο τελευταίο λεπτό. Νουακόνη ευστοχή στην πρώτη. 47-49. Ευστοχή και στη δεύτερη. Νουακόνη φτάνει τους 8 πόντους, έχει και 8 rebound. 47-50. 2-50. Κιλαράς για 3. Άστοχος. Ρόμπινσον και Νουακόνη δώσαν την μπάλα στον Γκαρσία εκεί, ο οποίος όμως αστόχησε. Ο Ρόμπινσον πήρε το rebound. Ο Βότσον κλείνεται από 2. Νουακόνη δίνει μια βοήθεια. Κάνει βήματα. Του μιλάει εκεί προσπαθώντας να τον ηρεμήσει ο Παπαδόπουλος. Και ο Παπαδόπουλος, προπονητής της Ομόνιας, δίνει αποκλειστικές οδηγίες στον Νουακόνη για να ηρεμήσει το παιχνίδι του. Μπαλάλας και Μακφάντεν. Και τώρα Κιλαράς. Μακφάντεν στη γωνία στον Μπαλάλα. Γκαρσία κλείνεται έξω στον Μπαλάλα, ο οποίος κάνει βήματα. Κούνησε το σταθερό του στην προσπάθεια να προσποιηθεί και να μπει μέσα κάνοντας τον drive. Διαμαρτύρεται ο κύριος Γαβρίλ τώρα για αυτή την απόφαση των διαιτητών. 47-50, 2-20 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Συναρπαστικό παιχνίδι, όσο και αν δεν το περιμέναμε κάποιοι. Ο Ρόμπινσον έχει κλεισί από 2, αν θα το βάζει θα ήταν πολύ δύσκολο καλάθι, δεν το έκανε. Από τα χέρια, από τα πόδια στην ουσία του Νουακόνη η μπάλα θα περάσει εκτός. Και η ΑΕΚ έχει νέα ευκαιρία για να πλησιάσει το σκορ, είτε και να ισοφαρίσει με κάποιο τρίποντο. Μπαλάλας δεν θα δώσει στον Γαβρίλη, θα δώσει στον Παντελή. Μπαλάλας τώρα θα δώσει στον Κιλαρά, ο οποίος ξανακάνει βήματα. Νέο λάθος για την ομάδα της ΑΕΚ. 1-54 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Υπάρχει άγχος και από τις δύο πλευρές. Και ένα λάθος, όμως το κλέβει τελικά ο Παντελή και θα βάλει ένα εύκολο καλάθι με φάουλ. Φάουλ από τον Μάνικα, το οποίο διαμαρτύρεται, τον τραβάει ο κ. Παπαδόπουλος να μην διδεχτεί κάποια τεχνική ποινή. Κάτι που τα κάνει ακόμα χειρότερο το έργο της Ομόνιας. Ηρέμησε ο Μάνικατ. 49-50, τρίτο φάουλ του Μάνικατ. Ο Παντελή θα πάει στη συμπληρωματική βολή και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει με αυτό το έμεσο τρίποντο. Ο Παντελή έχει 15 πόντους. Δεν θα ευστοχήσει τη βολή όμως και ο Νουακόνη θα μαζέψει ακόμα ένα rebound, το 10ο στο παιχνίδι. Ξεπέρασε και τον Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν πρώτος rebounder μέχρι πριν από λίγο με 9. Νάτος τώρα σουτάρει για 3 ο Ρόμπινσον, άστοχος. Νουακόνη πηδάει για ένα επιθετικό, κλέβει προς το παρόν ο Βότσον, η μπάλα από τα χέρια του θα περάσει εκτός.
Κιλαράς θα περάσει στον πάγκο στη θέση του ο Μπράουν. Προσπαθούν εκεί να τον ψυχώσουν τον Γαβρίλη Κιλαρά. Μακφάντεν βρίσκει διάδρομο, θα βγάλει έξω, δεν θα σηκωθεί για δύο. Θα σηκωθεί ο Μπράουν όμως, ο οποίος θα δώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ μετά από αρκετή ώρα με 52-50. Watson, ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος, θα βγάλει λαθασμένα στο Ρόμπινσον. Ο Παλάλας έξυπνα θα κλέψει και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά. Για να δούμε. Λάθος εκεί από τον Παλάλα, πήγε να κάνει κάτι φαντεζή. Εκεί όμως τελικά ο Γκαρσία θα γίνει αποδέκτης της μπάλας και θα βάλει αυτό το καλάθι 54-50, 40 δευτερόλεπτα, 38 τώρα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Βότσον στον Νουακόνη. Θα δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχουν απομείνει 7 για την Ομόνια. Διαμαρτύρονται για βήματα. Υπάρχει φάουλ. Σε προσπάθεια τρεις. Έξαλλος και τεχνική ποινή. Έξαλλος ο κύριος Γαβριήλ. Διαμαρτύρεται πολύ έντονα και συνεχίζει. Ρισκάρει με αποβολή θα έλεγα. Τρέχει ο Μπρέζετς εκεί να τον μαζέψει. Ο κύριος Γαβριήλ θεωρεί ότι υπήρχαν βήματα στην προσπάθεια του Παγακώστα και όχι φάουλ στην επόμενη προσπάθεια σε σουτ τριών πόντων από τον Μάνιγκατ. Θα έχουμε τρεις βολές για την Ομόνια, θα έχουμε συμπληρωματική βολή για την τεχνική που είναι στον πάγκο και κατοχή στην ομάδα της Λευκωσίας. Απίστευτη εξέλιξη. Διαμαρτυρίες από τον κόσμο, από τον πάγκο, από τους παίκτες που βρίσκονται μέσα στο παρκέ, συζητήσεις. Ο Μάνιγκατ όμως είναι στις βολές και ευστοχή στην πρώτη. 54-51 μειώνει. Άστοχο στη δεύτερη. Ο Παντελής συνεχίζει και μιλάει με τους διαιτητές. 54-52. Πρέπει να υπάρχει ακόμα μια βολή για το όντως, για το η τεχνική ποινή. Πρέπει να απομείνει 18 δευτερόλεπτα και 8-10, όπως βλέπετε και εσείς στους δέκτες σας. 54-53. Και η κατοχή είναι στην Ομόνια. Ο Νουακόνη θα καθίσει στον πάγκο. Ο Ρόμπινσον πέρασε στη θέση του. Ίσως για κάποιο τρίποντο σφύριγμα. Τι έγινε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τι έχει δώσει εδώ ο διαιτητής. Το θέμα είναι ότι πέρασε σχεδόν ένα δευτερόλεπτο από αυτή την φάση. Επομένως 14 τώρα. Ο Ρόμπινσον σουτάρει για 3 από πολύ μακριά χωρίς λόγο. Δεν υπήρχε χρόνος και τώρα υπάρχει φάουλ από τον Παπακώστα. Στην προσπάθειά του να κερδίσει ένα επιθετικό rebound. Έχουν απομείνει 8 δευτερόλεπτα. Είναι το συμπληρωθεί τα 5 φάουλ για την Ομόνια. Οπότε ο Παλάλας, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα οδηγηθεί στη γραμμή των βολών. Νουακόνη επιστρέφει. Διαμαρτυρίες έντονες γιατί αποφάσεις, τις τελευταίες αποφάσεις στους διαιτητές των διαιτητών. Παλάλας παρόλα αυτά θα πάει στις βολές. Με αυτό το περιπετειώδη τρόπο θα πετύχει την πρώτη. 55-53. Αστοχή στη δεύτερη, ο Νουακόνη μαζεύει ακόμα ένα rebound, φτάνει τα 11, έχει 8 πόντους, κοντά σε ακόμα ένα double-double. Σούτ από το κέντρο, άστοχο από τον Watson, τέλος του δεκαλέπτου,
Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά με 2 πόντους σε ένα παιχνίδι που έχει ανάψει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive After Shave Balsam. 0% ινόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος, Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα. Επιστρέφουμε στο Κίντιον. Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά με 55-53 σε ένα παιχνίδι που έχει ανάψει για τα καλά. Να δούμε την ΑΕΚ αν θα καταφέρει να επικρατήσει σε αυτό το παιχνίδι. Η Ομόνια έχει κατορθώσει να μείνει κοντά στο σκορ και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Μάνικα με τους 20 πόντους του και 7 rebound. Ο Ρόμπινσον ακολουθεί με 12 πόντους και 9 rebound. Και φυσικά ο Νουακόνι, ο οποίος διανύει περίοδο φόρμας, 8 πόντοι και 11 rebound. Η ΑΕΚ από την άλλη έχει τον Μπόουμαν στον πάγκο με 18 πόντους και 5 rebound. 4 φάουλ ο παίχτης της ΑΕΚ. Ακολουθεί ο Παντελή με 15 πόντους. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Μπράουν με 7. Ο Μακφάντεν έχει μόλις 3, πολύ πίσω στο σκοράρισμα σήμερα. Έχει βοηθήσει βέβαια σε δημιουργικό κομμάτι. Ενώ μεγάλη βοήθεια έχει δώσει και ο Γκαρσία με 6 πόντους και 6 rebound. Έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. Με την ΑΕΚ να είναι μπροστά. Πρώτη επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο. Παλάλας, Γκαρσία προσπαθεί να του δώσει ένα screen. Βγαίνει μπροστά του ο Νουακόνι, τον εμποδίζει και ο Παλάλας θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Νουακόνι θα επαναφέρει στον Τζαμάρ. Φάουλ από τον Παλάλα. Το τρίτο του. Μπάλα από το πλάι. Πρώτο φάουλ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πίεση ασφυκτική από την ΑΕΚ. Ο Watson παίρνει το σκρίν από τον Νουακόνι. Θα δώσει στον Ρόμπινσον. Έχει μισμάτσα εκεί κάτω, έχει τον Παντελή, αλλά αυτός θα προτιμήσει να βγάλει έξω. Μάνικα, το Ρόμπινσον ζητά ξανά την μπάλα. Μάνικα για 3, κακό το σούτ του. Ο Τζαμάρ, επιθετικό rebound και θα το βάλει το καλάθι. 55-55. Τζαμάρ με τον πέμπτο του πόντο και το τρίτο του rebound. Η ΑΕΚ, η Ομόνια μάλλον, που μένει στο παιχνίδι χάρη στην υπεροχή της στα rebound. Για 3 ο Παντελή, άστοχος. Αφήνει την μπάλα ο Ρόμπινσον να πετάσει εκτός. Και η Ομόνια έχει ευκαιρία να βγει μπροστά στο σκορ ξανά. Ο Μπόουμαν επανέρχεται στο παρκέ. Έχει 4 φάουλ, θυμίζουμε. Θα βγει ο Παλάλας, ψηλώνει την πεντάδα του ο κύριος Λίνος Γαβριήλ. Θα μείνει με Παντελή και Μακφάντεν στα γκάρντ. Και τον Μπράουν, δεν το ξεχνάμε. Γκαρσία και Μπόουμαν θα παίξουν στα χαμηλά. Watson έχει μπροστά του τον Μακφάντεν, έχει χώρο όμως, θα βγει μέσα άτυχος, το rebound από τον Γκαρσία. Και ο Μπράουν τώρα 55-55 σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Γκαρσία βρέθηκε μόνος του κάτω από το καλάθι, θα βάλει ένα εύκολο δίποντο. 57-55 μπροστά η ΑΕΚ.
Ο Watson τώρα με τον Νουακόνη. Δυσκολεύεται εκεί, αλλά θα περάσει στον Τζαμάρ. Αυτός θα πάρει φάουλ από τον Παντελή. Το τρίτο φάουλ του Παντελή. Δεν μου είναι τον μπαλά, αλλά να έχει πάει ξανά εκεί στη γωνία και να ξαπλώνει. Ρόμπινσον για δύο, κακό σουτ. Κακές επιλογές στην επίθεση της Ομόνιας στις τελευταίες φάσεις. Ο Μπράουν εκεί ίσως αλλοιώθηκε λίγο το σουτ του. Έξυπνη, πανέξυπνη ενέργεια από τον Γκαρσία, ο οποίος είδε τον πεσμένο Τζαμάρ εκτός αγωνιστικού χώρου και για να μην χάσει, να μην κάνει λάθος, για να μην κάνει λάθος, του έδωσε την μπάλα. Άρα η κατοχή θα παραμείνει στην ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μάνιγκα, το παραδέχεται. Σηκώνει τον Μπράουν. Τέταρτο φάουλ του Μάνιγκα. Παντελή. Και τώρα Μακφάντεν. Πήγε να μπει μέσα, αλλά βρήκε μπροστά του Watson. Ο Μπράουν για τρεις από μακριά. Άστοχος ο Watson να πάρει το μακρινό rebound. Ήθελε να τρέξει, τελικά περιμένει. Τζαμάρ για τρεις. Άστοχος, αλλά ο Ρόμπινσον εκεί απρόσεκτος. Πήρε το επιθετικό rebound. Ο Παντελή ήρθε από πίσω. Του κλέψε την μπάλα. Όμως από τα χέρια του Ιάκωβου θα περάσει εκτός. Κατοχή στην Ομόνια. 57-55 μπροστά η ΑΕΚ. Απομένουν 7 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως έχει εξελιχθεί. Σφύριγμα ότι ο Παντελή πέρασε τη γραμμή. Τζαμάρ είναι ξανά στη γραμμή των τριών πόντων. Θα δώσει στον Νουακόνη, αυτός εκεί μπροστά τον Γκαρσία. Νουακόνη θα βγάλει έξω στον Εμάνικα για τρεις, άστοχος. Παντελή το rebound, τρέχει στην ευνηδιασμό. Θα βρει τον Μακφάντεν, αυτός για τρεις. Κακό το σουτ. Ρόμπινσον ακόμα ένα rebound. Ο Ρόμπινσον με αυτό το rebound φτάνει το double-double. 10 rebound, 12 πόντους. Πρώτος παίκτης στο παιχνίδι που το καταφέρνει. Λάθος παραλίγο από τον Νουακόνη, έχει από τα χέρια του Τζαμάρ, υπάρχει προς πίσω. Παρά το γεγονός ότι παρεμβλήθηκε ο Μακφάντεν, από τα χέρια του Τζαμάρ η μπάλα πέρασε πίσω στο παρκέ. Λάθος για την ομάδα της Ομόνιας. 57-55 ο Μακφάντεν και ο Παντελή τώρα. Μπράουν αλλάζουν την μπάλα, οι τρεις τους, ο Μακφάντεν για τρεις. Ούτε αυτή τη φορά. Μάνικα το rebound. Είναι και αυτός κοντά σε ένα double-double, 20 πόντους, 8 rebound. Νάτος ο Μάνιγκατ μπαίνει μέσα, θα βγάλει έξω στον Watson για 3. Καλό γλυκό σούτ, αλλά δεν θα ευστοχίσει από τα χέρια του Μάνιγκατ, ο οποίος μπήκε μέσα και διεκδίκησε την μπάλα. Θα περάσει εκτός. Επίθεση για την ΑΕΚ, η οποία έχει την ευκαιρία, ακόμα μία ευκαιρία, να διευρύνει το σκορ. Παντελή και Μπράουν περιμένει το screen από τον Γκαρσία. Υπάρχει φάουλ από τον Watson, ο οποίος μετακινήθηκε, έσπρωξε και έκανε το τέταρτο του φάουλ. Παντελή με τον Γκαρσία χαμηλά, κλείνεται από δύο αυτός, βρίσκει το διάδρομο, θα σηκωθεί ο Bowman, πήρε το επιθετικό rebound, θα πάρει και φάουλ από τον Νουακόνη, το τέταρτο φάουλ για τον Νουακόνη. Δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα της Ομόνιας, έχει πάρα πολλούς παίκτες με 4 φάουλ. Ο Μπόμαν θα πάει στη γραμμή των Βολών. Εύστοχος στην πρώτη, 58-55, αυξάνεται η διαφορά στους 3. Ζητάει διαιτητής να σκουπιστεί η μπάλα. Ο
Θα δούμε τη δεύτερη βολή του Μπόμαν, ο οποίος έχει φτάσει τους 19 πόντους τώρα και έχει την ευκαιρία να τους κάνει 20. Και μαζί με το Μάνιγκαν να είναι οι δύο 20άριδες σε πόντους του παιχνιδιού. Όντως αυτό κάνει 59-55. Ο Νουακόνη θα κάτσει στον πάγκο, ο Παπακώστας θα μπει στη θέση του. Έχουν απομείνει 6 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Να δούμε πόσο ψύχρεμη θα παραμείνει η Ομόνια για να διεκδικήσει ό,τι μπορεί σε αυτό το παιχνίδι ή αν η ΑΕΚ με την εμπειρία της κατορθώσει να πάρει την νίκη. Τζαμάρ ενώ βρήκε χώρο, τελικά ο Παπακώστας για 3, άστοχος, ο Μπόμαν ο rebound, 7ο rebound για τον Μπόμαν. Μπράουν, Μακφάντεν θα βρει τον Γκαρσία, Γκαρσία που έχει εκμεταλλευτεί αυτή τη δυστυχότητα που έχει, θα βάλει και αυτό το καλάθι, 61-55, 5-24 για το τέλος του παιχνιδιού. Βότσον να σηκωθεί για 2, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Τεχνική ποινή τελικά, δείχνουν οι διαιτητές στον πάγκο της... Όχι, σε παίχτη. Συνεχίζει να δίνει τεχνικές ποινές εκεί. Ο διαιτητής έχει δώσει 2 από ό,τι κατάλαβα. Πρώτα στον Μακφάντεν, ο οποίος ήταν το δεύτερο του φάουλ. Ο Μάνιγκατ θα... ο Γότσον θα πάει στη γραμμή των βολών. Άστοχος. Πολύ χαμηλή βολή. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Τελικά μία τεχνική ποινή έδωσε. Μας μπέρδεψε και εμάς ο διαιτητής. Έδειξε χαρακτηριστικά 2 εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων ο Μάνιγκατ επαναφέρει, παίρνει το σκρίν από τον Ρόμπινσον. Υπάρχουν βήματα σίγουρα. Αυτό το είδε ο διαιτητής. 61-55, 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ που δείχνει να ελέγχει αυτό το παιχνίδι με αυτή τη διαφορά των 6 πόντων που έχει χτίσει. Έχει την ευκαιρία να τη μεγαλώσει κιόλας. Μακφάντεν κάνει ωραία προσποίηση, μπαίνει μέσα, σηκώνεται, εύκολο καλάθι. 63-55, αμέσως time out από τον κύριο Παπαδόπουλο. Πάμε σε διαφημίσεις. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον alphasports.tv για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ψάχνουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Οι κυνηγοί ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επινόησε το μέλλον σου. Επιστροφή στο Κίτιο. Βλέπουμε το μπάγκο της Ομόνιας με τον κύριο Παπαδόπουλο να δίνει τις οδηγίες του, προσπαθώντας να ηρεμήσει τους παίχτες του, οι οποίοι τα χάσαν τα τελευταία λεπτά και δώσαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει, να αυξήσει μια διαφορά σε 8 πόντων, 63-55. Βλέπουμε τώρα και τον μπάγκο της ΑΕΚ, η οποία είναι πιο ήρεμη πλέον για αυτά τα τελευταία σχεδόν 5 λεπτά που έχουν απομείνει στο παιχνίδι. Η Ομόνια, η οποία έχει και πολλούς παίχτες με 4 φάουλ, 4 συγκεκριμένα. Ο Μάνιγκατ εδώ με τον Βότσον. Ο Βότσον έχει μπροστά του τον Μακφάντεν. Θα δώσει στον Τζαμάρ. Βρήκε τον Παπακώστα. Πολύ ωραία εκεί.
Ωραίο καλάθι. Ωραίο συνδυασμό. 63-57. Καλή ασίστα από τον Τζαμάρ. Να δούμε την απάντηση της ΑΕΚ. Παντελή. Θα βρει ξεμακάρισο τον Μπράουν. Βγήκε πάνω το Παπακώστας. Όμως αστόχησε αυτός. Πήρε και επιθετικό rebound. Έκανε λάθος. Ευνηδιασμός για την Ομόνια. Παπακώστας θα σηκωθεί. Όχι. Πήγε να δώσει πάσα στον Τζαμάρ. Να τα αποδώσει την assist που δέχτηκε πριν. Τελικά από τα σώματα των παιχτών της ΑΕΚ η μπάλα θα περάσει εκτός. Κατοχή παραμένει στην Ομόνια. 63-57, 4 λεπτά ακριβώς για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Τζαμάρ εκεί μόνος του, αλλά δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Φάτσα κάρτα με το καλάθι, δεν το πέτυχε. Αν δεν μπαίνουν και αυτά τα εύκολα καλάθια για την Ομόνια, τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παντελή, Μπράουν, Πόμαν, γυρίζουν οι παίκτες. Νάτος, ο Γκαρσία. Μπράουν για τρεις. Ακόμα μια φορά άστοχος. Η αστοχία των σουτ τριών πόντων της ΑΕΚ είναι φοβερή σήμερα. Έχει μόλις 4 στα 27 και τώρα 4 στα 28. Από τα χέρια του Γκαρσία η μπάλα είναι εκτός. Κατοχή στην Ομόνια. Αλλαγή, ο Νουακόνη επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Παπακώστα. Ο Ρόμπινσον περιμένει και έχει και κάποιες συζητήσεις με τον διαιτητή. Μικρού κουβεντούλα. Την μπάλα είναι στα χέρια του Μάνιγκα. Έχει μπροστά του τον Γκαρσία. Μισμάτς εκεί. Θα εκμεταλλευτεί, αλλά ο Νουακόνη δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Θα βγει εκτός. Τα λάθη κοστίζουν εδώ στην Ομόνια. Τα λάθη και η αστοχία στα εύκολα σούτ. Δεν μπορούν να πλησιάσουν στο σκορ. Τρία λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Μπράουν. Παντελή. Πόουμαν. Περιμένει την κίνηση των συμπαικτών του, η οποία δεν υπάρχει. Τελικά ο Μπόμα θα βγάλει τον Γκαρσία. Καρφώνει αυτό στην μπάλα. 65-57, ξανά στους 8 η διαφορά. Δύσκολα θα επιστρέψει η Ομόνια, να δούμε όμως. Υπάρχει αγωνιστικός χρόνος. Φάουλ από τον Γκαρσία πάνω στον Νουακόνη. Τέταρτο για τον Γκαρσία. Τον σηκώνουν εκεί ο Παντελή και ο Μπράουν. Η μπάλα θα παιχτεί από το πλάι, καθώς ήταν το τέταρτο φάουλ της ΑΕΚ. Από το επόμενο θα έχει δικαίωμα για βολές η Ομόνια. Βέβαια δεν υπάρχει και πολύς χρόνος γι' αυτό, 2-30. Να δούμε εάν θα επιχειρήσει κάποιο γρήγορο τρίποντο η ομάδα της Ομόνιας. Νάτος ο Ρόμπινσον για 2. Δεν είναι καλό το σούτ του, ο Παντελή, το Παλάλα, συγγνώμη. Μαζεύει το rebound και τώρα ο Παντελή. 2-18. Η ΑΕΚ ροκανίζει πλέον χρόνο, παίρνοντας ολόκληρες επιθέσεις. Μπράουν, ο Μπόμαν για 3. Υπάρχει υπόνοια για φάουλ, τελικά από τα χέρια του Γκαρσία. Θα περάσει εκτός, 2-5. Έχουμε time out. Να πάμε σε διαφημίσεις. Θα σας μείνετε συντονισμένοι στο alphasports.tv για τα τελευταία 2 λεπτά του παιχνιδιού. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive After Shave Balsam. 0% ινόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα.
Επιστροφή στο Κίτιον εδώ στη Λάρνακα, όπου το παιχνίδι είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ της Πετρολίνα ΑΕΚ και της Καπάτσης Ομόνια. Η πλάστηκα δείχνει να γέρνει προς την ΑΕΚ για τα τελευταία 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Προηγείται με 8 πόντους, 65-57. Μια ΑΕΚ που ακόμα και με τα προβλήματα που έχει κατορθώνει να παίρνει τις νίκες εύκολα δύσκολα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα της Λάρνακας. Για να δούμε όμως εάν θα έχει απάντηση η ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου. Βότσον εδώ, σίγουρα θα χρειαστεί ένα γρήγορο τρίποντο η ομάδα της Λευκοσίας. Ο Ρόμπινσον κλείνεται, θα μπει μέσα, θα κάνει σουτ 2 πόντα. Ωραίο σουτ, καμπύλη. 65-59, έχουν απομείνει ένα και 45 για το τέλος του παιχνιδιού. Πίεση σε όλο το γήπεδο για την Ομόνια. Δεν θα επιλέξει να κάνει κάποιο φάουλ. Δεν έχει την πολυτέλεια, καθώς σχεδόν όλη τη πεντάδα τώρα έχει από 4 φάουλ. Παλάλας θα μπει, θα βρει διάδρομο. Μπόουμαν, ένα δύσκολο καλάθι. 65-67-59, νέο time out για την ομάδα της Ομόνιας. 1-29 για το τέλος του παιχνιδιού. Για να δούμε, δύσκολα γυρνάνε αυτά τα παιχνίδια. Επιστροφή στο κήτο, βλέπουμε τον πάγκο της ΑΕΚ και τον κύριο Λίνο Γαβριήλ να δίνει τις οδηγίες στους παίκτες του, οι οποίοι κατόρθωσαν και πήραν αυτή τη διαφορά των 8 πόντων, τη συντηρούν οδεύοντας προς την νίκη και την παραμονή της ΑΕΚ στην κορυφή μαζί με τον Κεραυνό. Από την άλλη, ο πάγκος της Ομόνιας με τους παίκτες να επιστρέφουν τώρα στο παρκέ. Πάλεψαν το παιχνίδι. Προσπάθησαν να πάρουν ό,τι μπορούν από αυτό. Και θα τους μείνει η καλή εμφάνιση. Βέβαια, έχει απομείνει 1,5 λεπτό για το τέλος του παιχνιδιού. Όσο και αν δεν θέλουμε να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, τέτοια παιχνίδια δύσκολα γυρνάνε. Γρήγορο σούτ 3 πόντων από τον Μάνιγκα. Μπάλα μπαίνει, βγαίνει. Και φάουλ από τον Νου Ακόνι, το οποίο είναι το 5ο του. Θα περάσει στον πάγκο. Δεν πρόλαβε να κάνει το double-double σε αυτό το παιχνίδι ο παίκτης της Ομόνιας. Θα ήταν το 3ο συνεχόμενο. Έμεινε στους 8 πόντους, μάζεψε τα 11 rebound. Ένα και 20 για το τέλος. Ο Μπαλάλας, η ΑΕΚ λογικά ροκανίζει χρόνο, η Ομόνια δεν πιέζει. Για τρεις ο Μπόουμαν, το έκανε γι' αυτό σήμερα. 25 πόντους, 70-59. Έχει και 7 rebound ο Μπόουμαν, δεν έχει χρόνο να μαζέψει άλλα 3. Εδώ φάουλ από τον Παλάλα, ο οποίος διαμαρτύρεται, δεν υπάρχει λόγος να διαμαρτυρηθεί. Τελικά ο Γκαρσία χρεώθηκε. Χειροκροτούνται πάντως οι παίκτες της ΑΕΚ για την προσπάθειά τους. 70-59, ο Τζαμάρ θα πάει στην γραμμή των βολών. Χωρίς Μπρέζες, χωρίς Πέτροβιτς, η ΑΕΚ σήμερα. Συνομιλίες του κυρίου Γαβρίλ με τον διαιτητή, τώρα και με τη γραμματεία.
Από την άλλη, απαντάει ο κύριος Παπαδόπουλος. Εντάξει, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει λόγος, νομίζω. Για αυτά συζητούν οι δύο προπονητές μεταξύ τους. 70-59, ο Τζαμάρας όχι στην πρώτη βολή. Σύσκεψη στη γραμματεία για ακόμα μια φορά. Η ΑΕΚ με τις απουσίες της, είπαμε, του Μπρέζετς, η οποία θα κρατήσει σχεδόν ένα μήνα, αλλά και τον Πέτροβιτς, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στην Αυστριακή, την Κούσινγκ, και με αρκετούς παίκτες καταπονημένους από την υπερπροσπάθεια την ευρωπαϊκή, τον Παντελή, τον Παλάλα, τον Μπόουμαν, τον Τρισόκα, ο οποίος έκατσε αρκετή ώρα στον πάγκο σήμερα. Μόνο ήταν το πέμπτο φάουλ του Γκαρσία και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η σύσκεψη, όλη αυτή η συζήτηση στον πάγκο, κάτι που θα μπορούσε να έχει λυθεί πιο γρήγορα. Παλάλας με τον Παπαδόπουλο τα λένε σε φιλικό επίπεδο, γελάνε. Όλοι οι παίκτες, όλοι οι προπονητές, λίγο πολύ γνωρίζονται μεταξύ τους. Γνωρίζονται αρκετά καλά, θα έλεγα, οπότε δεν υπάρχει λόγος για κάποιες αντιδικίες που βλέπουμε συχνά πυκνά. Ο Τζαμάρεφ στόχισε στη δεύτερη βολή. Θα μειώσει στους 10-70-60, 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος παιχνιδιού. Ο Μπράουν θα δώσει τον Παλάλα. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Ο Μπόουμαν θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Παλάλας χειροκροτείται η προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ, που παρά την πίεση κατορθώσαν και βγήκαν μπροστά. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Παλάλα. Πολύ όμορφο καλάθι. 72-60. Τρίτος πόντος του Παλάλα, ο οποίος είχε κυρίως μέρος στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδας. Μπόμαν πήρε το rebound εδώ από την άστοχη προσπάθεια του Watson. Και πλέον τα πράγματα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα. 30 τελευταία δευτερόλεπτα, 25 τώρα, καταχειροκροτούνται οι παίκτες της ΑΕΚ. Υπερπροσπάθεια για ακόμα ένα παιχνίδι. Παρά τα προβλήματα, ο Μπράουν εδώ ήταν άτυχος. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Τζαμά με το σπάσιμο της Μέσης. Μειώνει σε 72-62. Έχουν απομείνει 10 δευτερόλεπτα και νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Οι παίκτες ανταλλάζουν χειραψίες μεταξύ τους. Όμορφες εικόνες, τέτοιες θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδά μας. Νίκη για την ΑΕΚ 72-62. Μια νίκη που την κρατάει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μαζί με τον Κεραυνό στους 20 βαθμούς. Η Ομόνια θα παραμείνει στην 7η με 12 και θα συνεχίσει το κυνήγι της για μια δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τις συνεντεύξεις των δύο προπονητών. Ψάχνουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Οι κυνηγοί ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επινόησε το μέλλον σου. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive After Shave Balsam. 0% ινόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος, Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα.
ψάχνουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Η κυνηγή ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επινόησε το μέλλον σου. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive After Shave Balsam. 0% ενόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Λίνο Γαβριήλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα σχόλιά σας για το παιχνίδι. Ναι, κοιτάξτε, περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολο σήμερα με τις απουσίες των παιδιών του Πρίμος Πρέζες, του Πέτροβιτς, του Τρισόκα στην πορεία. Καταφέραμε να δείξουμε χαρακτήρα στο τέλος και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είμαστε μεγάλη ομάδα και πρέπει να το δείχνουμε σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Η Μόνια κατάφερε να είναι πολύ ανταγωνιστική. Αποφάσισε να παίξει μια ζώνη που τη βγήκε. Δεν βάλαμε απ' έξω τα σουτ που έπρεπε να βάλουμε. Τη χρησιμοποίησε τη ζώνη, τη βγήκε. Κατάφερε να πάρει ψυχολογία και να είναι και κοντά στο σκορ. Εμείς εν τέλει δείξαμε χαρακτήρα και κερδίσαμε. Μην ξεχνάμε η Ομόνοια στο Στρόβολο πριν μια εβδομάδα με τον Κεραυνό 58-56, δύο πόντους μόνο. Αυτό που μετράει για μας είναι η νίκη. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι. Να ανεβάσουμε κι άλλο την ψυχολογία για να μπορέσουμε την Τετάρτη να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ιταλία. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου την Τετάρτη. Πείτε μας λίγα σχόλια για αυτό το παιχνίδι. Πρώτο ο Θεός να είμαστε υγιείς. Δεν είμαστε. Δηλαδή θέλω να πάω τώρα να δω πώς είναι ο Γιώργος, ο Παλάλας, ο οποίος χόλαινε λίγο, πώς είναι ο Τρισόκας με τον προσαγωγό, με το γαστροκνήμιο, με τη γάμπα. Και πώς θα είναι ο Πέτροβιτς και πώς θα είμαστε. Δηλαδή αν είμαστε η ομάδα, όσο πιο γεμάτη γίνεται, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, πιστεύω. Αλλά υπάρχει ακόμα πολλοί δρόμοι. Καλή επιτυχία ευχόμαστε εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή της Ομόνοιας, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Γκόβιτς. Καλησπέρα. Πείτε μας, σχολιάσεις για το σημερινό παιχνίδι. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα μέσα στο γήπεδο. Ένας Κύπριος καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ κοστίζει όλα όσα όλοι οι ξένοι και οι Κύπροι μαζί της ομάδας μου. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Παίζαμε με μια σαφώς καλύτερη ομάδα. Το παλέψαμε μέχρι το 35 θα έλεγα. Δεν ξέρω γιατί έκαναν όλοι, αλλά αν το έκαναν επειδή μας κέρδισαν, επειδή μόνο στην Ευρώπη το κάνουν, αυτό είναι σαν κομπλιμέντο για εμάς. Ήταν η άμυνα ζώνης η οποία σας οδήγησε στο να φτάσετε κοντά σε μια νίκη. Το ίδιο έχει συμβεί και μέσα στο Στρόβολο. Εντάξει, όταν αγωνίζεσαι ενάντια σε ομάδες που έχουν μεγάλο ρόστερ, αλλά το πιο κύριο, επειδή δεν ήταν και τόσο μεγάλο σήμερα το ρόστερ, ποιοτικούς παίχτες, οι οποίοι αξίζουν 4, 5, 7, 10 φορές τα λεφτά όλων των παιχτών μου, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους για να ανταπεξέλθεις. Δεν μου αρέσει να παίζω αυτό το είδος μπάσκετ, όμως προσπαθώ και όπως είχα υποσχεθεί ότι η Ομόνοια θα διεκδικά όλα τα παιχνίδια. Ναι, μετά από όλη αυτή την πορεία ήρθαμε και κοιτάξαμε την ΑΕΚ στα μάτια και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους παίχτες μου. Μπράβο τους, ήταν συγκλονιστική η προσπάθειά τους. Καλή συνέχεια για την πορεία. Ευχαριστώ.
Αυτά λοιπόν από το Κίτιον. Η ΑΕΚ τελικά πήρε την πολυπόθητη για αυτήν την νίκη παρά τις απουσίες της. Μια νίκη που την κρατάει στην κορυφή της βαθμολογίας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ πρώτης κατηγορίας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ψάχνουν συνεχώς απαντήσεις. Γεμάτη ελπίδα, φιλοδοξίες, ενέργεια. Αψηφούν εμπόδια, φόβους, δισταγμούς. Η κυνηγή ονείρων είναι γύρω μας. Επινοούν έναν γενναίο νέο κόσμο. Κυνήγησε το δικό σου μέλλον. Εδώ, σήμερα, μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επινόησε το μέλλον σου. Ενάντια στους ερεθισμούς του ξυρίσματος, η σωστή λύση είναι μόνο μία. Nivea Men Sensitive After Shave Balsam. 0% ενόπνευμα κατά των ερεθισμών. Δοκίμασε τη διαφορά. Nivea Men. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Και για βαθύ ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος Nivea Men. Νούμερο 1 στην Ελλάδα.